Τα τετράδια του χορευτή Βασλάβ Νιζίνσκι. Ο Βασλάβ Νιζίνσκι, πολωνικής καταγωγής, ένα από τα τρία παιδιά του Τόμας Νιζίνσκι και της Ελεονόρα Μπερέντα, χορευτών στο επάγγελμα, γεννήθηκε στο Κίεβο στις 28 Φεβρουαρίου του 1890, σύμφωνα με το παλιό ρωσικό ημερολόγιο. Σπούδασε στην Αυτοκρατορική Σχολή της Αγίας Πετρούπολης. Η περίοδος της ζωής του που τον έκανε γνωστό είναι εκείνη της συμμετοχής του στα ρωσικά μπαλέτα του Σεργέη Διάγκυλεφ. Από το 1909 ως το 1913 χόρεψε τους βασικούς ρόλους όλων των έργων που ανέβασε για το ευρωπαϊκό κοινό ο Δαιμόνιος Ιμπρεσάριος. Είναι επίσης το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα η εποχή κατά την οποία έδωσε σχεδόν το σύνολο των χορογραφικών του έργων, τα οποία διασφάλισαν τη θέση του στο πάνθεον των δημιουργών που βρίσκονται μπροστά από την εποχή τους. Το απομεσήμερο ενός φαύνου το 1912, τα παιχνίδια το 1913 και η ιεροτελεστία της Άνοιξης επίσης το 1913, με τα σκάνδαλα που προκάλεσαν καθώς και η τρέλα που διέκοψε την πορεία του στα 29 του χρόνια, άφησαν έναν απόϊχο που τον έκανε γνωστό ακόμη και σε μερίδα του κόσμου που δεν είχε καμία σχέση με το χορό. Γνωρίζαμε τις σκέψεις του Νιζίνσκι από τις ανατυπώσεις του περίφημου ημερολογίου του, που πρωτοεκδόθηκε το 1936, ο Νιζίνσκι πέθανε το 1950, με τη φροντίδα της γυναίκας του Ρωμόλα Ντεπούλσκι, Ρόμουτσκα, όπως την αναφέρει ο ίδιος. Όμως τι ακριβώς έφτασε στους αναγνώστες? Από τα τέσσερα τετράδια, δύο από τα οποία είχαν τίτλο «Ζωή», το ένα «Θάνατος» και το τελευταίο αποτελούνταν από επιστολές και ποίηματα, προορισμένο να αποτελέσει ένα είδος παραρτήματος, αυτό που γνωρίσαμε όλοι ήταν μια προφανώς αυθαίρετη συραφή των δύο τρίτων. Η ελπίδα της Ρωμόλα ότι ο Νιζίνσκι θα συνερχόταν, ο σεβασμός που ήθελε να του αποδοθεί, καθώς και τα ίχνη μιας πιθανώς θυγμένης υπερηφάνειας για την κατάντια του θρυλικού χορευτή και χορογράφου, την οδήγησαν σε ένα κόψιμο και ράψιμο του αρχικού κειμένου. Ο ίδιος παρουσιάζεται μέσα από το πρώτο εκείνο κείμενο ως εκπεσόν άγγελος, με τον λόγο του να αποτελείται από αναμνήσεις μοναχικών περιπάτων εν μέσω οραμάτων και παρεστήσεων, σκληρούς απολογισμούς στις σχέσεις του με τον Διάγκυλεφ, με πολλές κατηγορίες για τον τελευταίο, καμία λογοκρισία από τη Ρωμόλα σε αυτό το σημείο, αφελή πολιτικά σχόλια, σύντομες μνήμες περιστατικών της ζωής του, μαζί με τις παραλυρηματικές του ταυτίσεις με τον Χριστό, το Θεό, την αγάπη. Αλλά το πίπερο, μερικές σύντομες εκμυστηρεύσεις για τις κοκότες που του άρεσε να κυνηγάει ακόμη και τον καιρό της σχέσης του με τον Διάγκυλεφ. Αν και το περιεχόμενο των τετραδίων κόπηκε και επανασυγκολήθηκε έτσι ώστε να μιμείται τους συνειρμούς του Νιζίνσκι, δεν ήταν παρά ένα κείμενο που κατάργησε την ιδιόμορφη σκέψη του συγγραφέα του, επινοώντας για εκείνον μια εικόνα παροδικής δυσθυμίας ανακατεμένης με την εκκεντρικότητα ενός ιδιοφυούς καλλιτέχνη. Η υποκατάσταση και η ανέρεση του Νιζίνσκι συγγραφέα του ημερολογίου από τη σύζυγό του, αλλά και η επιθυμία εκείνης να παρουσιάσει την αποκαθαρμένη εικόνα των λεγόμενων του στο κοινό, έδρασαν πάνω σε χαρακτηριστικά του και ιδιαιτερότητες που στη διάρκεια της ζωής του υπήρξαν από τα πιο αντιφατικά και προβληματικά στοιχεία επάνω του. Πρόκειται για τη σχέση του με τη γλώσσα και την ομιλία, που έκανε τους γύρω του να απορούν για την τεράστια διαφορά που παρουσίαζε ο χορευτής πάνω στη σκηνή και μακριά από αυτήν. Ως Πολωνός στη Ρωσία βρισκόταν ανάμεσα σε δύο γλώσσες, τη μητρική του που δεν μπορούσε να μιλά και τη ρωσική που δεν έμαθε ποτέ να μιλά απόλυτα σωστά. Επίσης, ο λόγος του στις κοινωνικές του συναναστροφές ήταν απότομος, άκομψος, προκαλώντας κάποτε το γέλιο για τον άχαρο πρωτεζέ του Διάγκυλεφ. Ακόμη και η σχέση με την Ουγγαρέζα Ρωμόλα Ντεπούλσκι διαιώνησε κάτι από την ανισόρροπη σχέση του χορευτή με την γλώσσα, καθώς κανένας τους δεν μιλούσε το ιδίωμα του άλλου όταν παντρεύτηκαν. Η στιγμή της ασθένειάς του, που έδωσε τα πρώτα της σημάδια τον καιρό της συγγραφής του ημερολογίου, σηματοδότησε και μια διαφορετική σχέση του Νιζίνσκι και της ικανότητάς του να χειρίζεται το λόγο. Η Ρωμόλα όμως, εξυφαίνοντας μια άλλη γλώσσα και συνακόλουθα ανερώντας τον λόγο της τρέλας, το μόνο που μπόρεσε με επιτυχία να περιέχει τον Νιζίνσκι, κατέληξε να εξαφανίσει το χορευτή, ακριβώς επειδή έδρασε στο πεδίο που συνιστούσε πολλά εν δυνάμει αποδομητικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Έτσι, το κείμενό του, αυτό που του ανήκε δικαιωματικά, έγινε για δεύτερη φορά μια ξένη χώρα, όπου ο ίδιος αδυνατούσε να καταγραφεί ως δρόν υποκείμενο.
η προστασία της ιστεροφημίας του από τη Ρωμόλα δεν ήταν τελικά τόσο αποτελεσματική, καθώς με την παρέμβασή της πετυχαίνει να τον φέρει στο προσκήνιο ως τρελό, ξένο, παγιώνοντας την αντίληψη ότι πρόκειται για κάποιον ο οποίος λόγω επαγγέλματος δεν μπορεί να χειριστεί το λόγο. Οι χορευτές, δηλαδή, ο γνωστός μύθος ότι δεν μιλάνε πολύ, εκφράζονται καλύτερα με το σώμα. Στο εξώφυλλο της έκδοσης του πλήρους κειμένου των τετραδίων του Βασλάβ Νιζίνσκι, δεν θα δει κανείς φωτογραφία από τις ένδοξες μέρες του στο θέατρο Μαρίνσκι ή στις παραστάσεις των Μπαλερίς, ούτε κάποια ανέμελη προσωπική του στιγμή. Μεγεθυμένη βλέπει κανείς μια φωτογραφία του χορευτή με κοστούμι, στην οποία περιποιημένος και απόμακρος κοιτάζει κατάματα το φακό. Θα μπορούσε να είναι μια στοχαστική στιγμή του. Στην πραγματικότητα, ο κάπως σφιγμένος άνδρας με τον ψηλό λαιμό που τον τονίζει ακόμη περισσότερο το κολάρο του, βρίσκεται σε κατατονική κρίση στην ηλικία των 37 χρόνων. Η φωτογραφία είναι του 1927. Από πάνω του, αμέσως μετά το όνομα και τον τίτλο «Τετράδια», είναι τυπωμένα τα λόγια που αποκαθιστούν τη χαμένη ισορροπία. «Version non expurgée», δηλαδή εκδοχή που δεν έχει υποστεί καμία κάθαρση, προκειμένου να φτάσει ως εμάς. Στην πλήρη έκδοση των τετραδίων που κυκλοφόρησε μετά την άδεια που έδωσαν οι δύο του κόρες, η Κύρα και η Ταμάρα, παρουσιάζεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα, πληρέστερη του συγγραφέα των εκμυστηρεύσεων. Ένα διαφορετικό πλάσμα αποκαλύπτεται που σχολιάζει με επαναλήψεις και μια εκπληκτική γεωμετρία τη ζωή του. Τα έγραψε το χειμώνα και την αρχή της άνοιξης του 1919, ενώ διέμενε στο Σεν Μόριτς. Το πρώτο τετράδιο, με τίτλο «Ζωή», ξεκινά με την καταγραφή του πρωινού της μέρας που έμελε να δώσει την τελευταία του παράσταση μπροστά σε κοινό. Το τρίτο τετράδιο, με τίτλο «Θάνατος», τελειώνει μέσα σε ανήσυχα σχόλια πάνω στο επερχόμενο ταξίδι του στη Ζυρίχη, προκειμένου να συμβουλευτούν τον καθηγητή Μπλόιερ για την ασθένεια που είχε ήδη κάνει την εμφάνισή της. Ο χορευτής παραθέτει εκεί την αγωνία του. «Θα χορέψω περισσότερο από ποτέ», λέει. «Θα πάω στο Παρίσι να δώσω μια παράσταση για τους φτωχούς Πολωνούς. Όλος ο κόσμος θα σκεφτεί ότι είμαι τρελός, αλλά δεν θα με κλείσουν στο ψυχιατρίο, γιατί χορεύω πολύ καλά και δίνω και χρήματα σε αυτούς που μου ζητούν. Οι άνθρωποι αγαπούν τους εκκεντρικούς, γι' αυτό θα με αφήσουν ήσυχο. Είμαι ένας ξένος. Είμαι ένας χριστιανός Πολωνός καθολικός. Είμαι Ρώσος, γιατί μιλάω ρωσικά. Είμαι φτωχός. Είμαι άθλιος. Είμαι δυστυχισμένος». Και σχολιάζει με χιούμορ. «Φιλάω τη μητέρα της γυναίκας μου για τα μάτια του κόσμου. Η πεθερά μου μας φιλάει για τα μάτια του κόσμου, εμένα, τη μικρή και τη γυναίκα μου. Τα ξέρω εγώ αυτά τα φιλιά του Ιούδα». Και παρακάτω. «Κόρτε μπαλέ ονομάζουμε ένα μάτσο ανθρώπους που δεν ξέρουν το παραμικρό. Φανερώνει την επιθετικότητά του. Η γυναίκα μου είναι ένα ζώο. Σκέπτεται πολύ, αλλά δεν χρησιμοποιεί το συναίσθημα. Είμαι ένα σκληρό ζώο, ένα αγρίμι. Δεν αγαπάω κανέναν. Θέλω να πάθει όλος ο κόσμος κακό, ενώ θέλω μόνο το δικό μου καλό. Είμαι εγωιστής. Θα κατασπαράξω όλους όσοι μου πέφτουν στα χέρια». Σχολιάζει το οικογενειακό του περιβάλλον. «Η μάνα της Ρόμουτσκα πετάει τα λεφτά από το παράθυρο. Μ' αγαπάει επειδή είμαι διάσημος. Μπήκα στο δωμάτιό της κουνιάδας του, επίτηδες την ώρα που ήταν γυμνή. Δεν ενοχλήθηκε καθόλου από την παρουσία μου. Η Τέσσα έχει δει πολλούς άνδρες, γι' αυτό δεν ενοχλείται μπροστά τους. Πήγα να ουρίσω και ήταν βρώμικα. Κατάλαβα ότι ο Όσκαρ ήταν άρρωστος από τα περιττώματά του». Όσκαρ ήταν ο σύζυγος της πεθεράς του. «Πήρα τη βούρτσα και καθάρισα τη βρωμιά. Η βούρτσα ήταν χάλια και κανείς δεν νοιάζεται να την καθαρίσει. Αναμνήσεις ερωτικές, τραυματικές ξεπηδούν από τις σελίδες του. Πήγα μια φορά με μια γυναίκα που είχε περίοδο. Κατάλαβα ότι είχα κολλήσει αφροδίσιο. Έκανα κι εγώ ό,τι ο σκύλος μου, που τον έμαθα να αυνανίζεται πάνω στη γάμπα μου, αλλά με το χέρι. Έχω δει γυναίκες που ήθελα να κάνουν έρωτα πολλές φορές στη σειρά. Έχω κάνει κι εγώ έρωτα με τη γυναίκα μου μέχρι και 5 φορές τη μέρα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι βάζουν κάθε είδους ζαχαρωτό εκεί για να τους γλύψουν τα ζώα. Παραλυρηματικές ιδέες. Θα κατασκευάσω μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, που δεν θα στοιχήσει πολύ. Καταλαβαίνω τις συζητήσεις σε όλες τις γλώσσες. Ξέρω τους πάντες και τα πάντα. Είμαι ευτυχισμένος γιατί είμαι η αγάπη. Θέλω να ονομάζομαι Θεός και όχι Νιζίνσκι. Είμαι μια έκσταση αγάπης. Έχω ένα σπίτι σε κάθε γωνιά της γης. Είμαι ο θάνατος. Αγαπώ τον Νιζίνσκι γιατί μου έδωσε τη ζωή. Τον αγαπώ. Εγώ είμαι ο Νιζίνσκι. Ο Νιζίνσκι είμαι εγώ. Δεν θέλω να βλάψουν τον Νιζίνσκι, γι' αυτό θα τον προστατέψω». Και η σύντομη μαρτυρία της τελευταίας βραδιάς που χόρεψε μπροστά σε κοινό. «Σταμάτησα να χορεύω σε στιγμή που δεν έπρεπε. Και ακόμη η ανησυχία για τον επερχόμενο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, αλλά και αμφιθυμικά σχόλια για τον γιατρό που τον κούραρε και ο οποίος ήταν ερωτευμένος με τη Ρωμόλα. Ο Δόκτωρ Φέγκελ δεν αγαπάει την Τέσσα, αγαπάει τη γυναίκα μου.
Ο Δόκτωρ Φένκελ μου μίλησε σαν φίλος. Η γυναίκα μου θα πάει στους Φένκελ. Θα μείνω μόνος. Στην πλήρη έκδοση, ο χορευτής είναι ζωντανός μπροστά μας. Αναπνέει, μεταδίδει την αγωνία και τη βαθιά του λύπη. Κινείται μέσα στο σπίτι του, συνομιλεί, κρύβει τη βίαιη συμπεριφορά του, δέχεται επισκέψεις, αρνείται να φάει, μιλάει για όσα βλέπει και ακούει. Απίστευτα ζωντανός, μέσα από το κλειστοφοβικό κείμενό του, μεταφέρει στον αναγνώστη την υπόσταση ενός τυραννισμένου πλάσματος, σαν αυτή να ήταν πραγματικά η τελευταία του παράσταση, καλωστημένη, μελετημένη ως την τελευταία της λεπτομέρεια. Ο ίδιος φιλοδοξούσε να γράψει μία φιλοσοφία που να βασίζεται στο συναίσθημα, ένα έργο που θα ήταν χρήσιμο στην ανθρωπότητα. Να μιλήσει για την προτεραιότητά του πάνω στη σκέψη και τη μεγάλη σημασία του συναισθήματος. Να δείξει ότι ο Νιζίνσκι δεν είναι τρελός, ούτε ζώο που κατάγεται από τον πίθηκο του Δαρβίνου, όπως λέει. Σίγουρα κατάφερε να μείνει ζωντανός αυτή την τελευταία σκηνή που μόνος του περιέγραψε, με την Fountain Pen, εξαιρετικά ευέλικτος, δημιουργώντας και πάλι τις θαυμαστές συνθήκες μιας εξολεκτικής επικοινωνίας μέσα από τον θεατρικό αποδομημένο λόγο του.